Επειδή σήμερα είναι η προτελευταία μέρα μεσημέρι και επειδή αγαπήσατε αυτό το χαλί όσο και εγώ, Στέργιο, αδερφέ μου, τι κάνεις? Ήρωα, αυτό. Ήρωας. Όλα εντάξει? Ναι, χαρά. Αγόρι μου. Λοιπόν, επειδή το αγαπήσατε αυτό το χαλί όσο το αγαπώ κι εγώ, επειδή είναι χαλιά που δεν κυκλοφορούν, δηλαδή δεν πατάς, ας πούμε, στο YouTube solo κλαρίνο και σου βγάζει αυτό, πρέπει να το ψάξεις, πρέπει να είσαι λίγο σκαπανέας, πρέπει να είσαι λίγο, τέλος πάντων, πιο χωμένος σε αυτά, γιατί αυτό είναι 1978, 1977, το χαλί είναι Νίκος Γούβας, είναι, τέλος πάντων, είναι κάπως πιο κρυφά αυτά. Θέλω να σας πω, επειδή υπήρξε ερώτημα το πρωί από το φίλο μου τον Διονύση, του στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, να χαίρετε τα νεογέννητα, τα διδυμάκια του. Υπάρχουν πολλές ιστορίες καθημερινές εκεί πέρα έξω, με ζουμουσάκια, με ακροατές μας, που δεν θα τις δείτε σε κανένα δελτίο ειδήσεων, δεν θα τις προβάλλει κανένας, γιατί είναι στιγμές που έχουν ευτυχία μέσα, έχουν πολύ συνέστημα, έχουν χαρά και... Αυτή τη στιγμή στα δελτία ειδήσεων δεν πουλάει φυσικά ούτε η χαρά, ούτε ότι μέσα στον κορονοϊό, μέσα σε πανδημίες, μέσα σε ανεργία, μέσα σε μια τελείως ψυχοπλακωμένη κοινωνία, μέσα σε μια φοβισμένη κοινωνία, μέσα σε μια κοινωνία που ανά πάσα στιγμή περιμένει μήπως γίνει πόλεμος με τον παρανοϊκό που έχουμε για γείτονα, μέσα σε μια κοινωνία που δεν ξέρει τι θα ξημερώσει αυτόν τον χειμώνα, αυτό το φθινόπωρο, αν θα έχει δουλειά, αν δεν θα έχει, αν θα κλείσουμε, αν δεν θα κλείσουμε, αν θα έχει lockdown, πώς θα κυκλοφορήσουμε, τι θα γίνει, αν θα βρεθεί το εμβόλιο, αν δεν θα βρεθεί, μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα που στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο και βέβαια παίζουμε κορώνα γράμματα. Ειδικά όσοι είμαστε, και χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό μου, επιτρέπεται, πρώτη ομάδα κινδύνου ως διαβητικός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν, ας πούμε, ένα κίνδυνο παραπάνω. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα υπάρχουν άνθρωποι που μετά από αγώνες πολλών μηνών, γιατί το να γεννήσει ένα ζευγάρι, το να μπορέσει να έχει αυτή την ευλογία από το Θεό, δεν είναι δεδομένο στις εποχές μας ούτε αυτό. Και υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν πραγματικά, όχι μάχες μηνών, μάχες πολλών ετών, πολύ επίπονες, πολύ ψυχοφθόρες, πολύ ακριβές για την τσέπη τους, αν έχουν τη δυνατότητα, πολύ κοστοβόρες προσπάθειες. Είναι ένα θέμα που δεν το ακουμπάμε πολύ συχνά, γιατί δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά μας, με το χαβαλέ μας, ο τομέας αυτός. Όταν λοιπόν ένα τέτοιο ζευγάρι που προσωπικά γνωρίζω ότι έχει δώσει ατελείωτες μάχες, έπεσε και ξανασηκώθηκε. Ένα ζευγάρι εξαιρετικό. Και ο Διονύσης και η κυρία του, όταν λοιπόν έρχεται αυτή η ευλογημένη ώρα και οι κόποι πολλών ετών ανταμείβονται, μόνο ευτυχία μπορώ να νιώσω. Αυτό έχω να πω έτσι για το ξεκίνημα, τελείως διαφορετικό σήμερα, το ξέρω ότι το περιμένατε, αλλά όταν μου έρχεται μήνυμα «γεννήσαμε αδερφέ μου, ζουμουσού, επιτέλους ο Θεός μας...» μας ευλόγησε, ο Θεός μας έδωσε αυτό το δώρο, είναι τεράστια η χαρά μου. Και όταν τα ξέρω, εντάξει, δεν είμαστε κολλητοί, δεν είμαστε κάθε μέρα μαζί με πολλούς από εσάς, αλλά μεγαλώνουμε μαζί, ζούμε μαζί καταστάσεις, ζούμε μαζί μεγάλες στιγμές. Και η γέννηση των διδύμων για αυτό το ζευγάρι, για το Διονύση και για την Πόπη, είναι μια τεράστια χαρά. Και ήθελα έτσι να τους αφιερώσει να έχει. Και επειδή ξέρω πόσο τους αρέσει και το χαλάκι, το χαλάκι αυτό φυσικά θα πάρει μεταγραφή στην πρωινή ζώνη. Ξεκάθαρο, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μαζί με το τέλος μεσημβρινής να εξαφανιστεί. Μεταγραφή κανονικά στο 8-10 με πολλούς επένους. Με πολλούς επένους. Λοιπόν, να μην καθυστερώ άλλο. Πάμε στις γραμμές μας. 2-3-10-2-87-8-8-8. Το μυαλό μας είναι στο Βόλο, το μυαλό μας είναι
στην αναμέτρηση του Σαββάτου, εκεί που δεν μας ενδιαφέρει πώς θα παίξει η ομάδα, δεν μας ενδιαφέρει ποιοι θα παίξουν, πόσο θα παίξουν, γιατί θα παίξουν. Μας ενδιαφέρει μόνο ένα πράγμα, και αυτό είναι η ομάδα να γυρίσει από το Βόλο Σάββατο βράδυ με το διπλό, με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Και μετά θα συζητήσουμε όσο θέλετε. Όσο θέλετε, θέλετε ώρες να συζητάμε για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πρωτίστως, και επειδή το πάθημα θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει γίνει μάθημα με τον Ατρόμητο, δεν μας παίρνει, να το πω έτσι λαϊκά, για άλλη μια γκέλα στο ξεκίνημα. Και επειδή υπάρχει κόσμος που περιμένει να βγάλει όλο το αποθυμένο, κόσμος που τρέφεται από την κρίνια, θέλω να ελπίζω όχι ΠΑΟΚτσής, έτσι, αλλά όλοι αυτοί που στην αναμπουμπούλα χαίρονται να δημιουργούν καταστάσεις, δεν θέλω να πάμε με εσωστρέφεια, με γκρίνια, με μουρμούρα, με μύγλα στο μάτς της 20ετίας. Δεν θέλω. Άρα, πέρα από το βαθμολογικό σκέλος, και έρχομαι τώρα στις γραμμές, πέρα από αυτό καθεαυτό το τρίποντο, το οποίο είναι υπεραπαραίτητο, είναι και όλα τα απόνερα μιας γκέλας. Όλη αυτή η εσωστρέφεια, η γκρίνια, ο προπονητής, οι παίκτες, γιατί αυτό, γιατί εκείνο και τ' άλλο. Δεν πρέπει να πάμε. Σε αυτό το μάτς της Τετάρτης δεν περισσεύει ούτε ένας. Όσο γκρινιάρης και αν είσαι, όσο διαφορετική γνώμη και αν έχεις και άποψη, όσο και διαφωνείς για το οτιδήποτε υπάρχει στην ομάδα, με τον προπονητή, για το Βιερίνια, για το Μάτος, για το Μαουρίσιο, για το Ζαμπά, για το Χόρτο, για τον προπονητή, για τον τερματοφύλακα, για το οτιδήποτε. Για αυτό το μάτς Τετάρτης η άβρα όλων είναι υπεραπαραίτητη. Δεν περισσεύει ούτε ένας που λέει ότι αγαπά, ότι ζει για τα τέσσερα γράμματα, για αυτό το παιχνίδι ειδικά. Και αφού περάσουμε, αφού μπούμε σε αυτούς τους ομίλους που η μοίρα μέχρι τώρα δεν μας το έχει φέρει, δεν μας το έχει δώσει, ο Θεός δεν ήθελε. Είτε δεν ήμασταν έτοιμοι, είτε μας έστειλαν διαιτητές που μας χαντάκωσαν, είτε είχαμε ατυχία, είτε τέλος πάντων βάλτε ό,τι θέλετε. Τώρα όμως που πλησιάζει αυτή η στιγμή, και αφού το ξαναλέω, κερδίσω το Σάββατο, δεν περισσεύει ούτε ένας. Μετά από το μάτς Τετάρτης να πούμε ό,τι θέλετε. Ό,τι θα έχουμε τις γραμμές ανοιχτές. Γιατί θέλετε να διαφωνήσουμε και μεταξύ μας. Για το Μάτος, για το Βιερίνια, για τον Γιαννούλη, για τον Μπασχαλάκη, για τον Φερέιρα, για το, ό,τι θέλετε. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ μας. Και όχι εδώ ραδιοφωνικά μόνο στον αέρα. Όπου και να είμαστε εκεί πέρα έξω. Εφόσον ζούμε και αναπνέουμε, ας κρατήσουμε όλη μας την ενέργεια. Ας κρατήσουμε όλο μας το πάθος να το μεταφέρουμε στην ομάδα και σε αυτούς που θα παίξουν την Τετάρτη το βράδυ. Και μετά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Μακάρι να συζητάμε αφού θα έχουμε μπει στους ομίλους. Χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν μπούμε στους ομίλους θα τα γκρεμίσουμε πάλι όλα και θα είναι όλοι άχρηστοι. 2 χιλιοστά δεξιά η μπάλα, θεοί. Αμάν, οι κορυφαίοι αυτά παικταράδες. 2 χιλιοστά πιο αριστερά, κοπρόσκυλα, βαριά του πάω και φανέλα, έτσι να φύγετε, δεν κάνετε και τέτοια. Όχι, παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Εφόσον βλέπουμε ότι γίνεται δουλειά. Αν δούμε ότι βαράνε όλοι, βεβαίως θα βγούμε να το πούμε πρώτοι. Αυτό έτσι σαν μια μικρή, ας πούμε, να την πω παρένεση, να την πω παράκληση, αν έχω αυτό το δικαίωμα. Σε ραδιοφωνάτζης που μας ακούει, όσος κόσμος μας ακούει τέλος πάντων. Δεν μας παίρνει τώρα την ώρα της μεγάλης μάχης να κοιταχτούμε μεταξύ μας και να πούμε «Α, εσύ έχεις πιο ωραία στολή, γιατί είναι έτσι το όπλο σου, γιατί κυλιόμαστε στα ορίγματα, να ξέρεις αν είχαμε και τον τάδε τώρα». Επίσης, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Αυτοί γράφουν την ιστορία, αυτοί που είναι εδώ τώρα. Αυτό έτσι σαν μια παράκληση. Γιατί δα πάλι με το χαμένο πέναλτι του Πέλκα βγήκε κόσμος, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή να αφορήσουμε τους παίχτες μας. Τον Πέλκα που έχει βγάλει την ψυχή, ούτε φίλος μου είναι, ούτε με τον μάνατζερ του έχω παρτίδες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το ξέρετε ότι μιλάω πραγματικά αληθινά όταν σας λέω αυτές τις κουβέντες. Τίποτα από όλα αυτά. Εγώ βλέπω ένα που σκίζεται, που δεν τον πήρε από κάτω μετά το πέναλτι, το χαμένο, το κακώς εκτελεσμένο πέναλτι, παρότι το εξήγησε κιόλας. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει που βγάζει την ψυχή του. Και αυτός και όλοι όσοι έπαιξαν. Τι μπορώ να πω για τον Κρέσπο. Ναι, η ομάδα δεν έχει δεξί μπακ. Κακός έπρεπε να είναι.
Ναι, η ομάδα δεν έχει center for. Κακώς έπρεπε να είναι. Ωραία, τότε ας πέσουμε λοιπόν πριν την μάχη να τρογόμαστε μεταξύ μας. Ευτυχώς η πλειοψηφία και η πλειονότητα και θα έλεγα η συντριπτική πλειοψηφία καταλαβαίνει την κρισιμότητα αυτού του αγώνα, καταλαβαίνει και την κρισιμότητα του Σαββατιάτικου με το Βόλο και βάζει την όποια διαφωνία, την όποια αντίθεση που είναι πάρα πολύ θεμητή και είναι υγεία να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά όχι όμως ρε παιδιά την ώρα της μάχης. Όχι τώρα, μπορούμε να κάνουμε υπομονή μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Και μετά περάσουμε, δεν περάσουμε, θα πούμε ό,τι θέλετε. Έτσι σαν θερμή παράκληση. Γιατί θα πάλι ποσταρίσματα και το άρε πέρκα, άχρηστε αυτά, το πέναλτι. Εντάξει παιδιά. Έτσι, μόνοι μας τους βλέπετε στον Πειραιά. Πώς προστατεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Πώς και στη στραβή τρέχουν να προστατέψουν, να φτιάξουν ένα πραγματικά ένα τείχος προστασίας από τον οποιοδήποτε μπορεί να υποτιμήσει, να προσβάλλει, να αποκαθιλώσει, να πιάσει στο στόμα τους δικούς τους πρωταγωνιστές. Και εμείς εδώ, μόνοι μας πολλές φορές, τρέχουμε να βγάλουμε πρώτη τα μάτια μας, από μόνοι μας. Και θα ξαναπώ, δεν είμαι ούτε λιβανιστής, ούτε κάνω αγιογραφία σε κανέναν, ούτε έχω καμία απολύτως αποχρέωση, το ξέρετε, καμία αποχρέωση σε κανέναν, ούτε γραμμή υπάρχει, ούτε φίλοι, ούτε τίποτα. Ούτε λέμε να τα βλέπουμε όλα τέλεια, το ξέρετε και το διαπιστώσατε και στην περσινή χρονιά ότι δεν χαρίστηκα σε κανέναν εκεί που έπρεπε. Γιατί έχω μάθει να σέβομαι και αυτούς που με ακούνε, αλλά και τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Κι ας είναι δυσάρεστη πολλές φορές η κριτική. Τώρα όμως, όλοι κρατήστε την αναπνοή σας για αυτό το μάτς. Δεν περισσεύει ούτε ο ένας. Ποιος είναι ρε παιδί μου, ο πιο γκρινιάρης, ο πιο περίεργος. Αυτός θέλει, δεν θέλεις φίλε εσύ, που δεν σ' αρέσει ο Πέλκας ή που δεν σ' αρέσει ο, αυτό, δεν ξέρω εγώ, ο Χ, ο Ψ, που δεν σ' αρέσει εκείνο το ένα ή το άλλο. Δεν θες να περάσει η ομάδα, ναι, κράτα το ρε παιδί μου, δεν μπορείς. Βάλε την επιθυμία σου, βάλε το καλό της ομάδας κάτω από τη δική σου την πρεμούρα να πεις για τον Τάδε ή για τον Δίνα. Που μπορεί να έχεις χίλια δίκια, εγώ σου λέω. Δεν σου δίνω άδικο που θες να πεις γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Λέμε όμως, όχι τώρα. Αυτά ήθελα να πω, σαν μικρή εισαγωγή. Και είναι η δική μου άποψη. Μπορείτε να διαφωνήσετε 1500%. Κάθε δικαίωμα έχει. Ο άλλος λέει, όχι, πρέπει τώρα να γκρινιάξω. Τώρα πρέπει να το πω. Εντάξει, αν νομίζει τώρα δηλαδή, πριν το ματς, να αρχίσουμε μεταξύ μας πάλι τη φαγωμάρα, αυτό μα αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Την εσωστρέφεια, την γκρίνια, να ρίξουν το μπόντο και μετά να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα γύρω-γύρω για το οποιοδήποτε θέμα. Μέχρι που εχθές διάβασα γιατί λέει να φύγει ο Μιχόγεβιτς. Λες και το Μιχόγεβιτς τον είχαμε, ας πούμε. Που αν είχαμε μόνο το Μιχόγεβιτς, πιθανόν ο ίδιος να λέει καλά, ρε, με το Μιχόγεβιτς θα πάμε στο Champions League. Αυτά. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι. Ποιος! Α, καλό το παιδί! Καλό το Δημόπουλο! Όχι, ρε Δημόπουλε, όχι, ρε φίλε! Όχι, ξαναπάρε, αγόρι μου, έπεσες! Έπεσες! Έλα, παρακαλώ! Ναι! Έλα! Έριξες τον... Εγώ είμαι! Έλα, καλώς τον, καλώς τον! Εγώ είμαι! Βεβαίως, βεβαίως! Έλα, Παυλάρα μου! Λοιπόν, όχι, δεν τον έριξα. Ήμουν στη γραμμή εγώ, τον άκουσα τον άνθρωπο, σ' άκουσα. Δεύτερος ήμουν, φαίνεται. Έλα, λοιπόν, έλα, Παυλάρα μου, έλα. Να δώσω καταρχήν τις ευχές μου στα ζουμουσάκια για τα διδυμάκια που κάνανε. Ναι. Έτσι, αν κατάλαβα καλά, έτσι, ναι, ναι. Δεν έγινε. Ναι, ο φίλος μας ο Διονύσης. Λοιπόν, ναι, είπε αν... Διονύσης, ναι. Το πρωί τηλεφωνήθηκα με τη γυναίκα του Μπαρμπαδιονύση. Α, είναι μια χαρά, αλλά έχει άνοια. Τον έχει υποεπιτήρηση, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα, μας ακούει, ακούνε. Έτσι, σε προχωρημένη μορφή, δηλαδή. Έχει μια άνοια και δεν βασίζεται να τον αφήσει να βγαίνει έξω. Έτσι, Δεν περπατάει και έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι γιατροί λένε πρέπει να περπατάει. Και αυτός, ξέρεις, μου λάρωσε, δεν θέλει να βγει καθόλου έξω. Μάλιστα. Και η γυναίκα, θα πάρω τηλέφωνο, θα πάρω λίγο να ναι, μιλήσουμε. Εγώ ναι. Πήρα από ενδιαφέρον και άκουσα ναι. Αυτά τα πράγματα. Δεν μου λες, έχεις κινητό γιατί δεν, το... δεν έχω κινητό, έχεις κινητό. Έχω και το κάνεις στον αέρα, πώς θα το πω τώρα. Όχι, δεν θα μου το πεις στον αέρα, θα μου το στείλεις μήνυμα. Θα μου το στείλεις μήνυμα. Τώρα δεν θα τα καταφέρω.
Έχω του γιου του, του δάσκαλου έχω. Θα με πα... εκείνο έχω κι εγώ. Αυτό έχει γιου του, ναι. Είναι το δικό του που μας το είχε δώσει την αιμοδοσία, ναι. Θυμάσαι. Σε 99, αυτό, είναι. Αυτό είναι που τελειώσε. Είναι σε 99, δες λίγο σε 99, τελειώνει, μπορείς να δεις ή όχι. Μισό λεπτό. Ναι. Δες λίγο. Διονύση. Συγγνώμη λίγο την καθυστέρηση, αλλά ο Κυρδιονύσης είναι αγαπημένος είναι... συντριβανίσιος και... Διονύσης. Ναι, σε 99. 508, wing. Όχι, άλλο έχω εγώ. Μάλιστα. 63, 5, άστο, αμήνε, δεν χρειάζεται. Μίλε στον αέρα. Στον αέρα μίλε. Δεν το λέω όλο. Ναι, ναι, εντάξει. Άστο, άστο. Θα με πάρει εκτό. Γι' αυτό σε πήρα. Μια αναπάντητη από μένα. Θα σε πάρω εκτό. Ο Κυρδιονύσης, ο οποίο είναι λατρεμένο, συντριβανίσιο, είναι ο φίλο μα που έχει φτιάξει τα ξύλινα κουτιά και έχει δώσει στον Γκαρσία, στον Ιβάν Σαββίδη, σε παίκτε, σε παλιού. Και βέβαια είναι αυτό που τραγουδάει τα υπέροχα τα. Του ύμνου του ΠΑΟΚ, ναι. Στις αιμοδοσίες μας, το διευκρινίζω για τους καινούργιους φίλους μας. Γιατί πιθανόν οι καινούργοι, ναι. Να μην ξέρουν τι εστί. Κυρδιονύση. Αγαπημένο. Το θυμητικό που έχει ο άνθρωπος. Με είπε, πίστευτο. Έχει, λέει η Άνια, ναι. Λέει, δεν τον βασίζουμε, λέει, ούτε. Ναι. Το κακό είναι, λέει, ότι δεν θέλει να βγει μαζί μου έξω, λέει, να τον περπατήσει ήξερα, ένα χιλιόμετρο. Παύλο μου, ήξερα ότι έχει κάποια. Το λένε, το συνιστούν, ναι. Να περπατάει, κατάλαβε. Ήξερα ότι έχει κάποια αρχική μορφή, δεν ήξερα σε τι σημείο είναι όμω. Και αν έχει προχωρήσει αυτό. Ναι. Όχι, έχει μια άνοια. Θα μιλήσει μαζί τη και θα τα μάθει καλύτερα. Μάλιστα. Εντάξει. Τι θέλω να σε πω. Ναι. Ο πρωταθλητής τι έγραφε σήμερα. Α, σιγά μην καθίσω. Έκλεισε ο φάκελος της Κύπρου. Έκλεισε. Ναι. Καλά δεν τρέπονται λιγάκι αυτοί. Τι να τραπούν, φίλε. Πλάκα κάνεις. Ακόμα τα κόκαλα. Τα κόκαλα των στρατιωτών εκεί πέρα που και τόσο κόσμο χάθηκε. Καλά, και βάζεις αυτό βάζει το πρωτοσέλιδό σου. Και σαν ανθρώπου σαν και σένα και σαν υπόλοιπου. Του καλού δηλαδή. Δεν του ελέγχει κανένα στι αγγελέ αυτά που γράφουν, ρε Κωστή. Μηδέν τσίπα, φίλε. Είναι άτσιπη, το έχω πει. Είναι χωρίς τσίπα. Γι' αυτό και μόνο δεν ξέρω, ρώτησε τον κύριο Βασιλόπουλο. Μπορεί η νομική υπηρεσία να στείλει αυτά που είπε και ο Βασίλης, το είπε τώρα ή ο Παναγιώτης το πρωί. Ναι. Στη FIFA, τα αδραγαθήματά του, στη βρωμιά που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μήπως μας κάνουν καμιά δουλειά την Τετάρτη. Ναι. Το φοβάμαι πολύ αυτό το πράγμα, ε. Τον είδε στο Γάλλο προθέσεις. Τον είδα, μια χαρά τον είδα. Τον είδε στην προθέσεις. Το παραμικρό για αυτού σα φίλησε, για μα. Και ο Ολλανδός, χθες. Ο Ολλανδός χθες του Καραϊσκάκης. Το επιθετικό φάουλ το κάνει πέναλτι. Δεν θέλω πια άλλο. Εγώ σου είπα μόνο, ρώτησε τον Βασιλόπουλο αν μπορεί η νομική υπηρεσία να μας κατοχυρώσει τουλάχιστον από τη διαιτησία μεριά. Να στείλει εκεί πέρα όπως είπε ο Βασιλάκης, ποιος κάποιος είπε, να στείλει εκεί πέρα. Έχει, τι, ναι. Θέλω να πω. Ναι. Τώρα όσο να μην μπλέξει κανείς με τους γιατρούς, Κωστή μου, το Φεβρουάριο ήταν να κάνω επέμβαση στο μάτι μου, τώρα είναι να το κάνω το 17 Νοεμβρίου, ναι. Όχι κόψα την πηκτικά, όχι ενέ στην κοιλιά, όχι με αφρούς, όχι τεστ κορονοϊού και ο Θεός βοηθούν, ναι. Να βάλει το χέρι του να δούμε, ναι. Πότε θα ξεστραβωθώ. Δεν μπορώ να δω μια ξένη ταινία στην τηλεόραση, δεν βλέπω καθόλου. Άντε αγόρι μου, καλή δύναμη, καλή δύναμη, περαστικά. Γεια σου Παυλάρα μου, γεια σου Παυλάρα μου. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το Παναγιώτη. Λοιπόν, θέλω να πω για τα αυτονόητα και για το τι είναι της παρούσης και τι δεν είναι της παρούσης. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτά που είπες όντως δεν είναι της παρούσης, να τα πούμε. Ναι. Ένα-δυο μπορεί να πούμε όμως, γιατί είναι λίγο... Απαραίτητα. Απαραίτητα. Ναι. Πρώτα-πρώτα τα αυτονόητα, έτσι. Δεν θέλω να ξανακούσω να κερδίσω τον Βόλο, να κερδίσω τον Ατρόμητο ή να κερδίσω τον Όφη. Λοιπόν, ναι. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Αυτές τις ομάδες, ο ΠΑΟΚ, η μεγάλη ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ, πρέπει να τους κερδίζει, ναι. 3-0, 4-0, 3-0, ναι. Έτσι. Τελείωσε. Επειδή δεν το κάναμε όμως με τον Ατρόμητο, γι' αυτό το επισημαίνουμε. Αλλιώς ναι, έχεις δίκιο. Εγώ μαζί σου. Μαζί σου και είναι ανευθέρετο δικαίωμά σου να κάνεις, να λες... ας πούμε την άποψη σου, εγώ δεν λέω. Μια υπενθύμηση κάνουμε, υπενθύμηση οπωσδήποτε, να έχουμε το νου μας. Ναι, ναι. Και το νου σας ρε μάλια και όλα και όλα και όλα είναι μέσα, ναι. Αυτά. Αυτά είναι της παρούσης, μπορούμε να τα λέμε. Ναι, βεβαίως. Τώρα είμαστε στην εκπομπή μας, έτσι, ναι, αυτή ναι, τη μεσημεριανή. Εννοείται. Που μαζί τη χτίσαμε, την κάναμε, την... Ναι, ναι. Θέλω να πω κάτι, που δεν είναι της παρούσης. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή...
θέλει έναν μεγάλο τερματοφύλακα, ναι, το ένα από πίσω στην πλάτη, να πιάνει από εδώ, από την Τούμπα, μέχρι επάνω στο Ροστό. Τον παρακαλώ πολύ τον πρόεδρο μας, τον ευεργέτη μας, το ένα να είναι από εδώ μέχρι το Ροστό, τέτοιο μεγάλο, ναι, τερματοφύλακα θέλει ο ΠΑΟΚ, και ένα χαφ το ίδιο. Έξι. Μέγεθος. Έξι. Έξι. Τέλει. Χαφ, εγώ λέω. Ναι. Ξέρω, οι ειδικοί ξέρουν. Αμυντικό χαφ. Ναι. Εκεί στο κέντρο, ναι, να γεμίζει το κέντρο, να, ναι, γίνεται... Να αρχοντικός. Μήκα... Αρχοντικός να είναι. Τρεχαλατζής και άρχοντας. Και να ξέρει και μπάλα. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Αυτά δεν είναι της παρούσης, αλλά έπρεπε να τα πω γιατί φάσκαγα. Ναι, λατρεία. Έγραψε αυτό, να ξέρεις. Αυτό είναι φέτος το σλόγγαν. Να ξέρεις. Και ένα τελευταίο που θέλω, ναι, να πω, ναι, είναι... δεν έχει σημασία που χάσαμε την Τρίτη. Η παράκληση προς εσένα και προς το ραδιόφωνο, κάθε Τρίτη που θα παίζουμε θέλουμε να κάνεις μεσημεριανή εκπομπή. Ναι. Το γούρι είναι το pre-game, όχι μεσημβρινή. Να ξέρεις. Ναι. Έτσι. Έτσι. Αγόρι μου. Τέλος πάντων, για τους διαιτητές δεν θα πω τίποτα. Τι να πεις. Γιατί άμα πω θα μας κλείσουν. Είναι φυλακή θα πάμε. Θα μου φέρετε στα διαβατά, ναι, ναι, φόρτσα και καφέ. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Έτσι. Φιλιά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Ναι, πάμε εδώ. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Έλα, φιλάρετε μου. Έλα. Κωνσταντίνε, το είπε νωρίτερα και ο Στέργιος. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ακόμα αυτό που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα, τις 5 αλλαγές. Ναι. Δεν είναι 3, είναι 5. Σωστό. Αυτό λοιπόν μπορεί να το κάνει η ομάδα, να το εκμεταλλευτεί, που έχει βάθος. Εμείς έχουμε βάθος. Έχουμε παίκτες. Καλό είναι να τους δοκιμάσουμε κιόλας, να κάνουμε πράγματα. Ο προπονητής μας είπε ότι αναζητά το ρίσκο, είναι ρισκαδόρος. Να το δούμε. Να το δούμε να το κάνει. Δηλαδή, ναι, να βάλει παίκτες που μπορούν να ξεκουράσουν αυτούς που είναι να έρθουν την Τετάρτη να παίξουν, ναι, να βάλει άλλους που να μπορούν να έχουν μια δοκιμαστική, ας το πούμε, αλλά αξίζουν κιόλας, έτσι, ναι, δεν είναι τυχαίοι, και ακόμα και αυτόν που μπορεί να παίξει και δεν έχει παίξει ακόμα και θέλει παιχνίδια στα πόδια. Μιλάω για τον Αντώνη. Ναι. Ο Βαγγέλης Οι Μουσαντώνιδες. Ναι. Ο Βαγγέλης μάλλον δεν θα είναι έτοιμος, ίσως, αλλά πιστεύω, Αντώνης, ότι θα είναι. Δεν ξέρω γιατί, έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Μπορεί και να είναι και οι δύο, μακάρι. Θα το δούμε. Πάντως, φιλάρετε, σε περίπτωση που θέλει να τους ρίξει στη μάχη την Τετάρτη, νομίζω ότι θα τους δώσει χρόνο το Σάββατο. Ναι, είναι αναγκαίο, ναι, κιόλας. Δηλαδή, να και... να... πώς να σου πω, ρε παιδί μου, να πάρουν και ένα. Να πάρουν μια γεύση. Θα έχουν 7-8 προπονήσεις. Πολύ σημαντικό που θα υπάρχει αγώνας. Μακάρι η εξέλιξη να είναι τέτοια στο Βόλο, που να μπορεί να πει το τελευταίο, ξέρω εγώ, μισάωρο. Μπείτε, να... μπείτε και κάντε αυτό που ξέρετε. Κοντά, μακάρι. Δεν είναι θέμα σκορ. Αυτά είναι όταν μια ομάδα είναι σε άλλους ρυθμούς. Αυτή, ναι, η ομάδα τώρα είναι στα κόκκινα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Άρα δεν μετράς ούτε σκόρ ούτε τίποτα. Μπαίνεις μέσα σε ένα σχεδιασμό και μέσα από αυτό το σχεδιασμό πετυχαίνεις αποτελέσματα. Μπορεί να έχεις και τις ατυχίες. Μπορεί να έχεις και λάθος επιλογές. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όμως ο σχεδιασμός πρέπει να υπάρχει εκ των προτέρων. Και όχι με τα αποτελέσματα. Μπορεί να έχουμε το καλύτερο ή το χειρότερο, δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται όμως να μπορέσουμε να στήσουμε και να φτιάξουμε και να ετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή ομάδα που να έχει πολύ καλά αποτελέσματα έξω, που ουσιαστικά θα μας φέρει και τον τρόπο να έχουμε και μέσα. Γιατί άμα έχεις μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα, θα έχεις και στο εσωτερικό, δεν το συζητάμε. Αλήθεια, αυτό και που λες. Ναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, φιλαρέτε μου. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Μην καλείτε άλλο, γιατί θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Ναι. Τέλειος. Ο εξωγήινος. Πάμε εδώ. Ναι. Ποιος? Α, καλός το παιδί. Σε ρίξανε πριν. Καλώς τον.
Δεν πειράζει, έχω υπομονή. Σε καλωσορίζουμε και στην ομάδα μας στον αθλητήριο. Σας έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε. Αλίμονο. Αφού είσαι φίλος μας. Έκανα και το πρώτο σχόλιο μου στον Σαλπιγκίδη. Ναι. Τα είδα και το είδα αυτό το ποστάρισμα που έβαλες, βεβαίως. Ωραιότατα. Όλα οκ. Λοιπόν, καταρχήν τις καλύτερες ευχές μου για το ζουμουσάκι σας, το Διονύση. Ναι. Διονύση, δεν τον είπατε. Διονύσης. Τώρα μου διαφεύγει λίγο το όνομα της γυναίκας του. Νομίζω, Πόπη, νομίζω, Πινελόπη. Τέλος πάντων, τις καλύτερες ευχές ναι, μου. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Υγεία, ευτυχία. Εντάξει. Αγώνα. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια εκεί έξω που ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ σε εξωσωματικές, που παλεύουν με αυτό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο σήμερα. Ζευγάρια που πραγματικά κουβαλάνε σταυρό και όταν τελικά ο Θεός αποφασίζει να τους δώσει ένα παιδί, είναι όχι τεράστια η χαρά, όχι, δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν μπορεί. Έτσι. Φυσικά. Γι' αυτό και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έτσι. Γι' αυτό και θέλω να κάνω μέσω αυτού την εισαγωγή. Αυτή ήταν η εισαγωγή. Μη γρινιάζετε. Και Αργιανοί και Παοξίδες. Μη γρινιάζετε. Υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία. Ναι. Βέβαια. Γιατί έχουμε πει. Το ποδόσφαιρο είναι το... το πιο σημαντικό ασήμαντο πράγμα στη ζωή μας. Γενικά το αθλητισμός. Τώρα, αν μας μιλήσει, αν πούμε για τον ΠΑΟΚ, είναι τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας που δεν μπορούμε να το αφήσουμε δεύτερο. Λέω εγώ. Εγώ το δέχομαι, Κώστα. Για την κρίνια συμφωνώ. Ναι, στην κριτική, όχι όμως μια μύρλα μόνιμη. Αυτό. Εγώ το δέχομαι. Έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο ανώτερο σημείο. Δηλαδή, Έχετε να πατήσετε σε ντόνι, δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο. Τώρα, ήρθε η ώρα. Ήρθε. Και εγώ σαν Αργιανός, τι έπρεπε να κάνω. Ναι. Να βγαίνω στα ραδιόφωνα και να αρχίζω να ουρλιάζω. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Αλήθεια λες. Ναι. Τι να κάνω, δηλαδή. Αλήθεια λες. Εντάξει, μακάρι να είχαν όλοι το δικό σου σκεπτικό. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν συμφωνεί. Εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία. Μεγάλος, τέλος πάντων. Ναι. Στην ίδια ηλικία είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε μεγάλοι. Άρα αντέχουμε. Παίζουμε στην ΚΑΠΑ 50 αύριο, άμα μας καλέσουν. Σωστά. Δεν είναι, τι, δεν κατάλαβα. Τι. Τι να κάνουμε. Νιάτα. Τι να κάνουμε. Να βγούμε στους δρόμους. Ένα σου λέω μόνο. Όπως βγήκαμε επικοντομινά. Σου λέω ένα πράγμα μόνο. Με μια κουβέντα θα σου το πω. Είμαστε και οι δύο πιο μικροί από την Μπελούτσι. Τέλος. Βάζω έτσι. Μ' αρέσει όμως. Πιο μικροί από την Μπελούτσι. Δηλαδή η Μπελούτσι. Μ' αρέσει και είμαι ανταγωνιστής. Η Μπελούτσι μας βλέπει σαν ξερολούκουμα. Σαν νιάτα. Αύγαλτα αγόρια. Άγουρα. Λοιπόν, για να καταλάβουν και οι φίλοι, για να καταλάβουν και οι φίλοι και στο αθλητήριο, στο site και από την άλλη εβδομάδα θα μιλάμε πρωινά. Ναι. Εγώ είμαι σφόδρα αντιολυμπιακός. Δεν θα με χαλάσει ιδιαίτερα, πρέπει να σου πω. Μπορώ να ζήσω με αυτό. Μπορώ να ζήσω με αυτό. Ναι, δεν... Να μην αρχίσω και ανοίξω το. Δεν χρειάζεται τώρα. Άσε, μην χαλαστούμε. Ξέρω τι θα πεις. Για να μην χαλαστεί ο πρόεδρος. Ναι, ναι, το ξέρω. Εντάξει. Έγινε Δημητράκη μου, σε φιλό. Έγινε, σε χαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα γεια πολύ. Γεια σου, ρε Δημόπουλε. Γεια. Πάμε εδώ. Αυτές οι δύο γραμμές. Ναι. Ναι. Γεια σας. Schöne Grüße aus München, mein Freund. Oh, viele Grüße aus München. Grüß Gott in Bayern. Paul, du München, schwarz-weiße München, mein Freund. Schwarz-weiße München, ασπρόμαυρο, από το ασπρόμαυρο Μόναχο, βεβαίως. Pauk, du bist. Έτσι, βέβαια, σε κατάλαβα. Λοιπόν, Κωστή μου, να πω κάτι και θέλω λίγο να το ακούσεις. Βεβαίως. Δεν με ενδιαφέρει, ειλικρινά στο λέω και το υπογράφω, δεν με ενδιαφέρει το τι θα κάνουν οι γείτονες. Ναι. Αν θα κλαίνε, αν θα γκρινιάζουν, εντάξει, αν θα πάνε στα ταρτάρταρα. Εννοείται. Μακάρι να πάνε εκεί στα τάρταρα. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνω. Εγώ κοιτάζω την ομάδα μου. Ναι. Βεβαίως. Είναι λογικό είναι αυτό. Φυσιολογικό, βεβαίως. Ναι. Εγώ το έχω δηλώσει και στο Ζαγόρα και παντού που δεν ξέρω αν ακούς ότι είμαι πρώτα αντιαργιανός και μετά είμαι παοκτσίδας. Αυτό είναι το πιο. Αυτό είναι δικαίωμα, ρε παιδί μου. Αυτό δεν είναι. Και είναι φυσιολογικό, έτσι.
Συμπαθώ μια ομάδα, αντιπαθώ μια άλλη. Αυτό να φτάνει βέβαια μέχρι, πρόσεξε, μέχρι μια γραμμή να φτάνει, έτσι. Το να σκοτώνουμε ένα τον άλλο και να καίμε τους συνδέσμους και να βγάζουμε μαχαίρια, γενικά το λέω, είναι, ξεπερνάει αυτό τώρα. Το να έχω μια αντιπάθεια στον αντίπαλο είναι φυσιολογικό. Έτσι, έτσι γίνεται πλέον, σε όλο, δεν μου λες εκεί που είσαι τώρα. Άχτσενουντα Τσέχτσιχ Μιούνχερ, 1860 Μόναχο. Με μπάγκερ, δεν μισιούνται. Μισιούνται όπως ο Πάοκ με τον Άρη και όπως ο Πάοκ με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Με στην ίδια πόλη. Τα παλιά χρόνια πήγαινα εδώ στο γήπεδο στην Bayern, στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου. Ναι. Παλιά, του παλιού, το γήπεδο. Πρόλαβα. Και παίζανε μαζί. Όταν τέλειωνε το παιχνίδι, πηγαίναν όλοι μαζί στο μετρό και από εδώ και από εκεί. Δεν υπήρχε ναι, αυτή. Ακριβώς, δεν υπήρχε. Τώρα. Έτσι. Υπήρχε μόνο μέσα στο γήπεδο, όχι έξω. Ναι. Λοιπόν, όπως είπα, στην πόλη μου είμαι αντιαριανός και στο επόμενο εχθρός μου είναι Ολυμπιακός. Τέλος, αυτοί οι δυο είναι που τους κυνηγάω και θα τους κάνει, κυνηγάω. Αυτό κάνει και ρήμα. Στην πόλη αντιαριανός και εκτός Ολυμπιακός. Κάνεις και καρσιλαμά, το κάνεις και χασάπικο. Λοιπόν, θέλω να πω και το εξής, κύριε Κώστα. Βεβαίως. Άστα, κύριε, λοιπόν, δεν χρειάζεται. Κύριε, σκέτο. Σκεταδούρα, Κωστή. Λοιπόν, ναι. Την ομάδα την είδα πολύ καλά που έπαιξε προχτές. Ναι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πιστεύω ότι τώρα το μάτι της Τετάρτης θα είναι μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ. Όπως δήλωσε και ο Πέλκας, θα δώσουμε όχι το 100, αλλά το 200%. Δεν ξέρω τι θα γίνει, είπε αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν με νοιάζει, λοιπόν. Και πίστεψε με, Κώστα, ότι αν είχα έστω τον center forward, τον καινούριο, ή και τον back στη Ρωσία, πιστεύω ότι το μάτι ήταν 0-3. Ναι. Το πιστεύω αυτό. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ναι, εικασία κάνουμε. Ναι. Okay. Και θέλω μια χάρη από σένα. Αν μπορώ, πες μου. Θα ήθελα, αν γίνεται, αν το θέλεις και εσύ φυσικά, να γίνουμε φίλοι στο Facebook. Γιατί πολλές φορές είμαι εκτός και θέλω να σε παίρνω από το Messenger και δεν μπορώ να σε πάρω. Κάνε μου. Στο αθλητήριος όμως, όχι στο Κωστής Τσατσαρός, γιατί εκεί έχουμε στουμπώσει. Πιάσαμε 5.000 και δεν μας αφήνει. Στο αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες, αθλητήριος Ζουμουσού, εκεί μπες και να σε κάνω αυτό για να έχουμε και επαφή μέσα από το Μαραφέτη. Γιατί μου αρέσει τα παίρνει, όταν γίνει τα παιχνίδια το ΠΑΟΚ που παίρνει τηλέφωνο σε όλη τη φίλη. Βεβαίως. Βεβαίως, θα μου στείλει. Μα θέλω, έχω Μόναχο έτσι κι αλλιώς. Έχω Γερμανία. Απλά είπα να μεγαλώσουμε την παρέα, επειδή δεν έχω τη δυνατότητα εγώ να ξέρω το νούμερό σας και ούτε μπορώ να σας βάζω να παίρνετε εσείς, εννοείται, να χρεώνεστε. Θα σας παίρνουμε εμείς αυτά τα βράδια Τρίτης λέω εγώ, για να μιλάμε. Τέλεια. Εντάξει. Είπες αθλητήριος Ζουμουσού. Ναι, ναι, αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Αθλητήριος Ζουμουσού. Έτσι, εκεί. Θα μπεις, θα σε κάνω μια αποδοχή και σουξου μουξου. Αυτά τα κόλπα του ίντερνετ. Λοιπόν, έγινε. Την γεια σου ρε Μόναχο. Φιλιά. Πάμε, τελευταίος. Ναι. Καλησπέρα Κωστή. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον φίλο μου. Το δεύτερο πιο σημαντικό, αλλά για τον Παοκτσί να βάλουμε κάτι παραπάνω, έτσι, για τον ψυχισμό του και για τη ζωή του. Ναι. Δηλαδή ποδόσφαιρο, ναι, μπαλίτσα, αλλά όταν ανοίγει η Βουλή το βράδυ για νόμους που αφορούν άλλους και λένε για μας, έτσι. Α, όταν γίνει τη μέγιστη προβοκάτσια εν μέσω κορονοϊού φέτος στον ΠΑΟΚ, ζήσαμε και την ιστορία. Ακριβώς. Πώς θα το βάλω δεύτερο αυτό. Εν μέσω αγώνα ανακοινώνονται αποφάσεις. Την ώρα του Βόλου. Έγκλημα. Έγκλημα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Συγγνώμη. Έγκλημα. Αυτός που το αποφάσισε ήθελε αίμα. Δεν έχω πρόβλημα. Με λουκουμόσκονες έρχονται και το χρήμα ρέει άφθονο. Κατ' επέκταση αγοράζονται εκατοντάδες site και μέσα μαζικής ενημέρωσης για να γίνει προπαγάνδα τους όπως θέλουν, έτσι. Νίκες του ΠΑΟΚ τις κρύβουνε και όποτε γίνεται κάτι στραβό να παντού. Να το αναδείξουμε ή να το δημιουργήσουμε το στραβό, αν δηλαδή, δεν υπάρχει. Θέλω να πω, βουλευτάδες κόβονται στα γόνατα του Φατάουλ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι η κοινωνία ολάκι. Η ζωή μας είναι, φίλε. Η κοινωνία ολάκι. Η ζωή μας όλοι. Οι κυβερνήσεις κινητοποιούνται όταν πρόκειται για αυτούς. Είδαμε χθες το πέναλτι, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή σε σένα δεν το δίνει ο άλλος μπροστά του. Μπροστά του είτε Λεβάρ. Μπροστά, φίλε, Βάρ. Τρία μέτρα το χέρι έξω από το σώμα. Καλημέρα, Βάρ. Πιαστό έκανε. Πάρ' την κίτρινη, να μην μπορείς να κάνεις παιχνίδι. Έτσι, έτσι. Και ξέρουν που τη δίνουν, έτσι. Όχι σε έναν επιθετικό. Τόσο επιστήμη, τελικά, έτσι. Ξέρουν τι θέση παίζει αυτός που του δίνει την κάρτα. Το αμυντικό χαφ. Το πρωί βγήκε συγκινητικά ένας κύριος για τον Νίκο τον Νικολάο. Έτσι. Πολύ συγκινητικά. Άστο, φίλε. Ξέχασα να... Μέχρι που ξέχασα, ξέχασα να κάνω League. Την κλήρωση. Ξέχασα αυτό στο τέλος. Το μεγάλο ΠΑΟΚ με αυτή την ιστορία και αυτό το λαό δεν είδα Champions League 27-28 χρόνια πόσα έχει ο θεσμός, έτσι. Και βλέπεις τι εμπόδια μας βάζουν τα τελευταία χρόνια.
Πρωταθλητής Αΐτος και έψαχνες κανάλι. Πού να το πεις και να μην γελάς. Στη Βολιβία, στη Βενεζουέλα, στην Κολομβία. Πρωταθλητής Αΐτος και με τόσο λαό έψαχνες να βρεις κανάλι. Σου κλείνε η ΕΡΤ την πόρτα. Η Νόβα σου έλεγε τόσο κι άμα θες. Ξέρεις τι γίνεται, αδερφέ μου. Να σου πω το εξής. Αυτά τα παιδιά που ζήσαμε μαζί, που συνυπήρξαμε σε ραδιόφωνα, που τους γνώρισα, που είχαμε και μια σχέση παραπάνω, δεν είχαμε όλους, αλλά με τον Νικόλα είχα και μου είχε μια συμπάθεια. Πάντα μικρέ, έλα να σου πω, μικρέ, πρόσεχε εκείνο. Και τον άκουγα και με αγαπούσε. Τρία και τον πανελάκια ίδρωσε και άλλαξε μέσα στο στούντιο με το Βιερίνιο όταν έβγαλε. Ακριβώς. Ακριβώς. Στο screen. Τραβούσε για τον ΠΑΟΚ. Με το ξέρω, φίλε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα συνειρμό το κλεμμένο πόσο μπορεί να τον στήχησε και αυτόν και όλους μας. Αλλά κάποιοι είναι πιο ευαίσθητοι. Ακριβώς. Κάποιοι φίλε τα μέσα του. Φέρει ζημιά στην υγεία του ΠΑΟΚ. Η αδικία και το κακό, το κλεμμένο. Το κάθε κλεμμένο. Ακριβώς. Με συσσωρεύτηκαν αυτά μέσα. Για αυτό την Τετάρτη τα παιδιά θα κάνουν το καθήκον τους. Έτσι, την Τετάρτη θα κάνουν τα παιδιά. Και για αυτούς που έφυγαν. Και για αυτούς που έφυγαν. Τους έχουμε και θα τους πατήσουμε. Έτσι. Ο Μπέρκ άλλωστε το ξέρει, έτσι. Πόσα μια χαρά το ξέρει. Τρία, τέσσερα, πέντε θα στα βάλω στην Τούμπα. Καλό απόγευμα. Γεια σου, γεια σου αδερφέ μου, γεια. Παιδιά, το πρωί πιάσαμε για τον Νικολάου. Για τον Νικόλα, μην καλείτε άλλο, θα πάμε σε διάλειμμα και ξέχασα να κάνω και την κλήρωση για την υποτροφία. Αύριο το πρωί θα την κληρώσουμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να θυμίσω ότι το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη και πάμε ευθύς αμέσως να πάρουμε τη γραμμή. Ναι! Χαίρετε! Γεια σου Κώστα μου! Έλα! Καλό μεσημέρι! Καλό μεσημέρι, καλώς επέστρεψες! Καλώς επέστρεψες! Τι γίνεται? Νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα. Αντίστροφα. Το μυαλό όλων είναι στο Βόλο. Στο Βόλο, αυτό ακριβώς. Στο Βόλο, πρώτο Βόλος. Αυτό φωνάζουμε από το πρωί, Κώστα. Πού να μαζευτεί το μυαλό μετά από αυτή την εμφάνιση και το βράδυ στην Κράσνοταρ. Κοιτάξτε, ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο βράδυ για τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά, όχι όμως ό,τι αφορά το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αδικεί την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα απέναντι στους Ρώσους. Αν έβλεπε το παιχνίδι ανασκλήτως θα αντιλαμβανόταν ότι γηπεδούκος είναι ο ΠΑΟΚ και φιλοξενούμενοι οι Κράσνοταρ. Και αυτό είναι μια επιτυχία των παικτών και της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ που κατάφεραν να εξουδετερώσουν τα ατού των Ρώσων που δεν ήταν και λίγα και να δείξουν την πραγματική αξία του ποδοσφαιρικού συνόλου που διαθέτει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πραγματικά, ειλικρινά περίμενα μια καλή εμφάνιση, βλέποντας την ψυχολογία της ομάδας μετά τα παιχνίδια με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα. Δεν περίμενα όμως τέτοιο ξέσπασμα. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που πίεζε, ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έψαχνε το αποτέλεσμα, ήθελε να κερδίσει το παιχνίδι και όχι απλά να φύγει με μια ισοπαλία από την Ρωσία. Η τύχη και τα έλεγα και ο Γάλλος διαιτητής έβαλε το χέρι του, έβαλαν το χέρι τους ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι άλλο έβαλαν και ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Ρωσία με αυτή την ήττα η οποία δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την εικόνα του αγώνα. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ για να το χάσει. Στη χειρότερη περίπτωση να πω, στη χειρότερη περίπτωση να τελείωνε ισόπαλο το παιχνίδι με 2-2. Ναι. Έτσι είναι όμως το ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Πρέπει να το αποδεχθούμε, να συμβιβαστούμε με αυτό, να κρατήσουμε την εμφάνιση του ΠΑΟΚ που ήταν πραγματικά ας πούμε για χειροκρότημα και η προσπάθεια παικτών και τεχνικής ηγεσίας. Έφυγαν με ένα αποτέλεσμα, με μια ήττα που δεν αντικατοπτρίζει την προσπάθειά τους. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλέον την πρόκληση, την κρατά στα χέρια του. Παίζει στην Τούμπα για ένα αποτέλεσμα, τη νίκη, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε δύο αποτελέσματα, ούτε τον βολεύει και η ισοπαλία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει για να κερδίσει την Κράσνονταρ και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League. Είναι πιο κοντά από ποτέ. Πιο κοντά από τότε με την Μακάμπι, πιο κοντά από τότε με τη Σάλη και πιο κοντά από τότε από το 2018 με την Μπενφίκα. Ναι, Κώστα. Έτσι. Για να μην σου πω ότι αυτό το 2-1
μου δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια από το 1-1. Ενδεχόμενο 1-1, γιατί το έχουμε δει το έργο. Το πληρώσαμε πολλές φορές. Στο παρελθόν και δεν μας άρεσε καθόλου. Ναι. Δικαιολογημένα δεν μας άρεσε καθόλου. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ναι. Είδαμε έτσι ένα φάσμα των δυνατοτήτων της το βράδυ της Τρίτης στην Νότια Ρωσία και έχει πολλά ακόμα να δώσει. Να δώσει. Αν προσθέσουμε σε αυτό το σύνολο τον Τσόλακ, τον Ουαγγέ και τους έτοιμους, όταν θα είναι έτοιμοι, Περέιρα και τον Μινούα, ναι, με την επιστροφή του Ντούγκλας, ναι, θα δούμε ένα πραγματικά ΠΑΟΚ. Βέβαια θα προκύπτουν προβλήματα, τραυματισμοί, κάρτες κτλ. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα καταπληκτικό ρόστερ με την προσθήκη των δύο παιδιών που ήρθαν πρόσφατα, του Ουαγγέ και του Τσόλακ. Και του Τσόλακ, και θεωρώ ότι εάν καταφέρει να προσθέσει, εάν δημιουργηθούν οι συνθήκες να προσθέσει ένα γρήγορο εξάρι στη δύναμή του, ναι. Ναι, ναι, θα είναι ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλη ομάδα στην Ελλάδα και έτοιμος για μεγάλα παιχνίδια σε ομίλους Champions League. Ναι. Και φυσικά, εάν και εφόσον χρειαστεί, το έχω πει, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει μόνιμα το μυαλό του σε backup του Γιαννούλη. Του Γιαννούλη backup. Ναι. Το ξαναλέω. Δηλαδή, σε περίπτωση πώλησης του Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι έτοιμος να φέρει ένα παίκτη εφάμιλου του Γιαννούλη. Έτοιμο. Και, ναι. Όχι, βέβαια, έτοιμο. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάει ρισκάρεις με τον Περέιρα. Είναι εναλλακτική. Από την αρχή το είπαμε. Θα το καταλάβει ο κόσμος. Είναι μια εναλλακτική που μπορεί να εξελιχθεί σε Γιαννούλη. Δεν το ξέρω. Όταν όμως κάνεις πρωταθλητισμό και παίζεις ο Μίλου Champions League, πρέπει να είσαι καλά οργανωμένος. Ναι, μεν θα δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία στον Περέιρα, αλλά ΠΑΟΚ θέλει backup του Γιαννούλη. Ναι, ναι, ναι. Καθαρά και ξάστερα. Το λέω και το επαναλαμβάνω, ναι, για να το καταλάβουν όλοι. Ας μείνουμε όμως εδώ. Ναι, ναι. Ας μείνουμε εδώ. Ναι. Αυτά θα τα πούμε με πολύ μεγαλύτερη έτσι, ναι, άνεση από Δευτέρα. Γιατί σύμφωνο, αυτό που σήμερα προέχει για τον ΠΑΟΚ, δεν θα πρέπει σε καμία την περίπτωση να μείνει να επαναπαυτεί στις δάφνες της εμφάνισης που πραγματοποίησε στη Ρωσία. Και στο μέλλον θα πρέπει να φροντίσει παρόμοια παιχνίδια να τα κερδίζει και όχι να μένει με το πολύ καλή εμφάνιση. Αυτή, ναι, η αλλαγή θα δώσει στον ΠΑΟΚ το πραγματικό του μέγεθος, την αξία του. Πρέπει να την πάρει την υπεραξία της αυτή η ομάδα κάποια στιγμή. Θα πρέπει να σταματήσουμε να χειροκροτούμε τις καλές εμφανίσεις, θα τις σεβόμαστε μεν, αλλά θα ικανοποιούμαστε με νίκες. Γιατί αυτή η ομάδα είναι δομημένη, έχει δομηθεί, έχει φτιαχτεί και πληρώνεται για να κερδίζει. Και στο Κράσνονταρ την Τρίτη το βράδυ μπορούσε και έπρεπε να κερδίσει. Επαναλαμβάνω, κάτι έλειπε, η τύχη σίγουρα και ο διαιτητής, ναι, δεν λειτουργήσαν σωστά. Δεν μου άρεσε ο Γάλλος και δεν μου άρεσε, ναι, από το ξεκίνημα του αγώνα. Από το πέναλτι του ΠΑΟΚ, ναι, δεν ήταν για να το δει το ΒΑΡ. Μια χερούκλα. Για να το επιβεβαιώσει το ΒΑΡ. Ναι. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν λέμε τίποτα παραπάνω. Έναν παρόμοιο διαιτητή στην Τούμπα δεν έχει καμία τύχη Κράσνονταρ. Ναι. Θα μου πεις γιατί να είναι παρόμοιος, δηλαδή να κάνει λάθη σε βάρος Κράσνονταρ. Οκ, το αποσύρω. Το αλλάζω. Ναι. Με έναν φυσιολογικό λοιπόν διαιτητή. Δεν λέω ένα διαιτητή σαν και αυτό το χθεσινό. Του Ολυμπιακού. Που έχει ο Ολυμπιακός. Το επιθετικό φάουλ που κάνει πέναλτι. Πάρε 30. Πάρε 30. Πάλι λάθος. Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ένα φυσιολογικό διαιτητή και σοβαρότητα και πίστη στην πρόκληση. Μέχρι τότε το ενδιαφέρον του θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο να είναι στο Βόλο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει δύο πολύτιμους βαθμούς στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο Αθηνών και θυμίζω σε όλους ότι μιλάμε για ένα ελληνικό πρωτάθλημα που μόλις ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι διεκδικητής και θα είναι διεκδικητής. Τα πρωταθλήματα όμως οι ομάδες δεν τα κατακτούν κερδίζοντας τα ντέρμπι, κερδίζοντας τους θεωρητικά μικρούς αντιπάλους. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει περιθώριο, ναι, αφού έκανε την γκέλα του με τον Ατρόμητο γιατί ήταν γκέλα, ναι, δεν έχει περιθώριο για άλλη γκέλα. Αυτό που χρειάζεται είναι να κερδίσει τα παιχνίδια που ακολουθούν, αρχής γεννόμενης από τον αγώνα, ναι, του Σαββάτου με τον Βόλο, που έδειξε, επειδή είδα και το δεύτερο παιχνίδι του με τον Άρη, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ μαχητική, σκληρή ομάδα, αθλητική ομάδα, που τρέχει τους αντιπάλους και τους πιέζει ασταμάτητα.
Άρα έχει ένα δύσκολο έργο ο ΠΑΟΚ το Σάββατο και θα πρέπει να είναι ψυχολογικά και αγωνιστικά έτοιμος γι' αυτό. Κώστα, έχω την εξής ερώτηση. Σε τι βαθμό πιστεύεις θα προβεί σε αλλαγές ο Φερέιρα και αν έχεις την αίσθηση ότι θα δούμε τους δύο νεοαποκτηθέντες έστω για κάποιο χρονικό διάστημα? Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις, διότι η πρώτη προπόνηση θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 6 αν δεν κάνω λάθος, οπότε από εκεί και πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε τώρα για κατάσταση νεοαποκτηθέντων και σκέψεις προπονητή και πλάνο προπονητή. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτε μέχρι να γίνει η πρώτη προπόνηση που είναι σήμερα το απόγευμα στις 6. Μετά την προπόνηση, αύριο δηλαδή, μπορούμε κάτι να, θα μπορούμε να πούμε. Ναι, τώρα δεν τους είδε, καλημέρα δεν είπαν ακόμα. Σαν διέστηση πιο πολύ σε ρωτάω. Αν πιστεύεις ότι θα τους έβαζε, ας πούμε, την Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Καλώς. Πρέπει να δούμε πώς είναι. Πώς είναι, Σε τι κατάσταση είναι. Να πούνε μια καλησπέρα με τον προπονητή και στη συνέχεια θα μπορούμε να κάνουμε και μια εκτίμηση του πώς και αν θα αγωνιστούν το Σάββατο, αν θα είναι στην αποστολή. Αλλά ούτε διέστηση. Δεν μπορούμε να πούμε, ναι. Η ομάδα ήρθε από χθες, έκανε προπόνηση στην Ρωσία και τώρα το απόγευμα θα κάνει την πρώτη της προπόνηση στην Ελλάδα, παρουσία και των δύο ποδοσφαιριστών. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να γίνει το πρόβλεψη. Να βρεθούν μαζί έστω για δύο ώρες και μετά, εντάξει, okay, θα μπορούμε να συζητήσουμε για το τι μπορεί να συμβεί. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Άρα το μυαλό στο Βόλο πρωτίστως, αποκλειστικά, εκεί και μόνο. Έτσι. Αποκλειστικά και μόνο, σαφώς και θα έχουμε κάποιες αλλαγές, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με την Κράσνονταρ την Τετάρτη στην Τούμπα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει να τον ανάσεις σε κάποιους παίκτες, στον Καντουρί ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα. Φοβερό παιχνίδι, παρεπιπτόντος Κώστα, φοβερό παιχνίδι. Φοβερό. Αυτός ο Καντουρί είναι για μένα είναι το πιο ποιοτικό οκτάρι που παίζει το ελληνικό παιχνίδι με διαφορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει και κανείς. Έτσι. Τώρα, είχε κάποιους τραυματισμούς στο παρελθόν, κάποιες ατυχίες, οι οποίες δεν του επέτρεψαν να δείξει αυτά που μας δείχνει στη διάρκεια της φετινής περίοδου. Δεν άλλαξε ο Καντουρί, ούτε πήρε κάποιο χάπι και έγινε καλός παίκτης, όπως δεν είδαμε. Έτσι, στο ποδόσφαιρο δεν έχει τέτοιους κλίμους μαγικά. Ίσως η θέση, ίσως κιόλας. Η θέση, γιατί χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες θέσεις, αλλά ποτέ στη θέση που χρησιμοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και αποδεικνύεται ότι είναι η θέση 8. Στην οποία το ταιριάζει. Εκεί είχε ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί ο Λουτσέσκου, στην πορεία όμως άλλαξαν τα πλάνα του, χρησιμοποιήθηκε και σαν εκτρέμ και δεξιά και αριστερά και πίσω το φορ, αλλά τελικά η θέση του είναι ξεκάθαρα δίπλα στο εξάρι. Έλεγες λοιπόν, σε διάκοψα, ότι παίχτες όπως ο Καντουρί οπωσδήποτε θα πάρουν ανάσες και κάποιοι ακόμα που είναι στα κόκκινα, ας και πούμε. Και κάποιοι ακόμα θα έχουμε πιο καλή εικόνα αύριο, Κωστή, να γίνει και η σημερινή προπόνηση. Ωραία. Για να μετρήσουν λίγο και δυνάμεις. Ξέρεις, βγαίνω και πολλές φορές μικροτραυματισμοί, ενοχλήσεις κλπ. Οπότε θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα αύριο. Ωραία, ωραία. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε. Φτάνει λοιπόν προς το τέλος. Παραδίδουμε σκυτάλι στο Γιώργο Ζαγόρα το επόμενο δίωρο. Θα είναι μαζί σας το πέναλτι με πολλά και ωραία πράγματα. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί στις 8. Αύριο θα έχουμε την τελευταία μεσημβρινή μας. Θα κάνουμε πανηγυρική, να ξέρετε. Με τραγούδια, με παραγγελιές, με αφιερώσεις και τα λοιπά. Σε αυτό το μεσημεριανό μας. Σας φιλώ γλυκά. Α, η κλήρωση για την υποτροφία στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ θα γίνει αύριο το πρωί στις 8 με τα μηνύματα τα δικά σας. Τα πρωινά σήμερα κανονικά χρωστάμε την υποτροφία για τις Ακαδημίες μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σας φιλώ γλυκά. Bye!